Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σοβαρό πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες στις μετακινήσεις μας. Κλειστά για 48 ώρες θα παραμείνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή τα πρατήρια υγρών καυσίμων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας των Βενζινοπολών για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας, που μεταξύ άλλων επιτρέπει την απεριόριστη ίδρυση πρατηρίων. Οι βιτιοφορείς ζητούν την αύξηση του κομίστρου και Βενζινοπόλες να μην απελευθερωθεί το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Πέμπτη και Παρασκευή τα πρατηριά μας, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να μείνουν κλειστά. Έχουμε και μια παρήγορο νότα. Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι και τα λυνιστήρια κλειστά. Ίσως να είναι και την Παρασκευή τα λυνιστήρια. Οπότε βοηθάει την προσπάθειά μας. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών επισήμανε ότι ακόμη κι αν απελευθερωθεί πλήρως το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, τότε οι Βενζινοπόλες θα ακολουθήσουν το δικό τους ωράριο. Ήδη άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα προβλήματα από την απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, ενώ ο Υπουργός Βιομηχανίας επιμένει ότι η απελευθέρωση θα προχωρήσει. Η τροφοδοσία των καυσίμων για μόλυβδη πετρέλαιο, επειδή είναι τα μισθωμένα τα βιτία, δεν μας φέρνουνε, μόνο σούπερ. Ναι, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι Βενζινοπόλες επικαλούνται λόγους ασφαλείας σχετικώς με τις αποστάσεις των πρατηρίων που ορίζει το νέο απελευθερωμένο ωράριο. Ωστόσο, αυτή την ώρα στην Αθήνα υπάρχουν 50 πολυκατοικίες βόμβες όπως αυτή, οι οποίες στην είσοδο έχουν βενζινάδικο και στους υπόλοιπους ορόφους κατοικούν άνθρωποι. Άγριο έγκλημα με θύμα και δράστη Αλβανούς έγινε το βράδυ στην οδό Τοσίτσα στο Μουσείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της Αλβανικής Μαφίας που συνεχίζει την εγκληματική της δράση. 10 λεπτά πριν από τις 8, τρία άτομα συνεπλάκησαν στο σκοτεινοπεζόδρομο της οδού Τοσίτσα. Προηγήθηκε πάλι και ο ένας από τους τρεις χτύπησε με πιστόλι των 9 χιλιοστών τον Αλβανό υπήκο Ανδρέα Σκούρτη, 40 ετών. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Στη συνέχεια, λίγα μέτρα πιο πέρα, επακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των άλλων δύο ατόμων, οι οποίοι αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, ο ένας από τους δύο δράστες είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ακούσαμε τον τροπολισμό, κατεβήκανε και είδαν το άτομο αυτό και κάτι άλλο να τρέχει από το πάρκο προς την Πατησίων. Τα ερωτηματικά για τη δολοφονία αυτή είναι πολλά. Η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο οι δράστες να ενέχονται σε σπήρα η οποία εκδίδει Αλβανίδες σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία, η ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην πλατεία Βάθης δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα άτομα τα οποία ζητούσαν επίμονα να βρουν δύο Αλβανίδες τις οποίες εξέδιδαν. Μαζί μου επιθετήκα μαζί στο ξενοδοχείο. Στον τόπο της δολοφονίας βρέθηκε μια αλυσίδα από νυχοκόπτη. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα τραυματισμένο άτομο έξω από το Υπουργείο Γεωργίας, στην τσέπη του οποίου υπήρχε ένας νυχοκόπτης χωρίς αλυσίδα. Η ασφάλεια εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο το άτομο, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα, να έχει συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή. 4 εκατομμύρια δραχμές ζητούσε για κάθε Αλβανόπουλο που προσπάθησε να πουλήσει τσιγκάνο στην Κρήτη. Ο ανταποκριτής μας Θόδωρος Μαλαμάς μας δίνει τις λεπτομέρειες για τη συγκλονιστική υπόθεση εμπορίας παιδιών. Όχι ότι πήγα να πουλήσω τα παιδιά, αν ήθελα να τα πουλήσω, δεν τα έπαιρνα τα παιδιά. Τα άφηνα εκεί στη μητέρα τους. Εγώ έχω παιδιά, δόξα ο Θεός. Αλλά επειδή είναι αγόρια και έχω άλλα δύο αγόρια, θα κάνω 4 αγόρια όλο να έχουμε στα γεροντάματα μεσάβριο. Πρόκειται για το Θωμά Ευαγγελόπουλο, 43 ετών, η δράση του οποίου απεκαλύφθη όταν δύο από αυτά τα παιδιά κατάφεραν να ξεφύγουν από το τσαντήρι του και να φτάσουν μέχρι την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλαν την περιπέτειά τους. Προκύπτει ότι τα παιδιά προείσδα για πώληση αντί ενός ποσού 4-3 εκατομμυρίων κάτι τέτοιο. Πεινούσαν εκεί πέρα και μου λέει η μητέρα του, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε τα παιδιά αυτά, διότι δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Πρώτα με αγαπάγανε, με χτυνάγανε, τα είχα μαζί με τα παιδιά μου. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Έχω δύο αγόρια και 5 κόρες. Τα παιδιά μετά από ενέργειες των τοπικών αρχών πρόκειται να επιστρέψουν στην οικογένειά τους στην Αλβανία. Το δουλεμπόριο όμως ανθεί στα τουρκικά παράλια. 64 Ιρακινοί λαθρομετανάστες αποβιβάστηκαν από Τούρκους δουλέμπορους απόψε σε ερημική ακτή της ΚΟ. Σε τραγωδία εκτελήσεται όμως το ταξίδι για 21 συμπατριώτες τους, ανάμεσά τους και παιδιά, οι οποίοι αγνοούνται από χθες τα μεσάνυχτα ανοιχτά της Χίου. Ξαφνικά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα τεράστια κύματα ανατρέπουν την ξύλινη βάρκα 2 μίλια από τη Χίο. 12 γυναικόπαιδα και 18 άνδρες παρασύρονται από τα κύματα που τους σκεπάζουν και μόνο ένας, ο 22χρονος Μπισάρα Πιτ, καταφέρει να φτάσει στις ακτές της Χίου. Θυμόμουν, ακούω φωνές, φωνή. Και ξανά πάλι, βγαίνω όξο,
Φωνάζω, ρε, ποιος είσαι? Αυτός ήταν πάνω σε μια σανίδα, μάλλον καπάκι της βάρκας ήταν, ε. Αμέσως πλωτά του λιμενικού άρχισαν έρευνες στο θαλάσσιο χώρο όπου είχε αναφερθεί το ναυάγιο. Χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο που βρέθηκαν εδώ οι λιμενικοί ήταν ένα μπουφάν, για το οποίο πιστεύεται ότι προέρχεται και από το ναυάγιο, το οποίο έγινε σε αυτόν εδώ το θαλάσσιο χώρο. Ο ναυαγός μεταφέρεται στο λιμεναρχείο και εξιστορεί την εφιαλτική νύχτα που πέρασε μέσα στα κύματα, λέγοντας ότι στα κύματα βρέθηκε και μια γυναίκα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα μικρό μωρό. Εξέπνευσε και ο τελευταίος από τους εγκαθματίες της Πετρόλα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ο Παναγιώτης Καραγκούνης, ο οποίος εδώ και μέρος νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό με πλήρη πτώση των λειτουργιών του και πλήρη μηχανική υποστήριξη, υπέκυψε στα εγκαύματά του που ήταν καθολικά. Οι άλλοι τρεις, ελαφρύτερα τραυματισμένοι που νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό, έχουν παρουσιάσει ικανοποιητική βελτίωση στην υγεία τους, ενώ τη μάχη για τη ζωή εξακολουθούν να δίνουν σε νοσοκομεία του εξωτερικού άλλοι 5 τραυματίες, η κατάσταση των οποίων είναι βαριά. Ο Γιάννης Φορέιτης, με 90% εκτάσεως έγκαυμα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου και η Αχιλέα Σταμάτης και Γιώργος Σιμψηρίδης σε νοσοκομείο της Λιόν της Γαλλίας, χωρίς κανείς από αυτούς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο δεν έχει ξεπεράσει ούτε ο Μιχάλης Πλέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αμερικής και έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση δέρματος σε έκταση 70% της επιφανίας του σώματός του. Κλονίστηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και δραματικές είναι οι προσπάθειες διάσωσής του στον απόϊχο της υποτίμησης της Ιταλικής Λιρέτας. Η Bundesbank, η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων κατά 0,5%, μια κίνηση που στήριξε το δολάριο. Και η Ιταλική Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκε να στηρίξει τη στερλίνα, που βρισκόταν μετά την υποτίμηση της Λιρέτας στο κατώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Πυρετό στα χρηματιστήρια, αβεβαιότητα και ανησυχία στους τραπεζικούς κύκλους έδωσαν το στίγμα της χθεσινής μέρας στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έντονος ο αντίκτυπος και στην ελληνική οικονομία. Στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ο γενικός δείκτης έπεσε στις 735,06 μονάδες, ενώ πρόβλημα υπάρχει και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων από τη σκληρή δραγμή. Αγωνία στην Αθήνα για τις τυχόν επιπτώσεις από την υποτίμηση της Λιρέτας. Το ελληνικό δημόσιο διεσώθη την τελευταία στιγμή και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων μαζί με την απώλεια αγοράς του εξωτερικού απειλούνται. Πιο προσιτή κατά 7% κάνει την Ιταλία για τους Έλληνες η υποτίμηση της Λιρέτας. Κερδισμένη εισαγωγή ιταλικών προϊόντων που χρειάζονται λιγότερες δραχμές, όσοι στέλνουν σπουδαστικό συνάλλαγμα στα παιδιά τους στην Ιταλία και όσοι Έλληνες τουρίστες πάρουν συνάλλαγμα για να επισκεφθούν τη γειτονική χώρα. Χαμένοι όσοι είχαν στα χέρια τους ή σε λογαριασμό τραπέζης λιρέτες. Τα ελληνικά προϊόντα που ακριβαίνουν στο εξωτερικό, κινδυνεύοντας να χάσουν αγορές, και το δημόσιο με την έκδοση ομολόγων με ρήτρα δολαρίου που διακόπηκε, ενώ συνεχίζεται η διάθεση ομολόγων με ρήτρα IQ. Στους χαμένους και το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μας με την Ιταλία που θα διευρυνθεί. Ολόκληρο το 91 οι εισαγωγές από Ιταλία ήταν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, οι εξαγωγές μας 1,4 δισεκατομμύρια, αφήνοντας έλλειμμα 1,9 δισεκατομμύρια που θα μεγαλώσει τώρα. Την τρίτη εβδομάδα διανύει η αντιπαράθεση κυβέρνηση συνδικάτων για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι απεργίες συνεχίζονται με κορύφωση τη νέα 48ωρη απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη που κήρυξε η ΓΕΣΕ και την 24ωρη της ΑΔΔΗ. Αποχή από τα δικαστήρια από σήμερα ως την Παρασκευή αποφάσισαν οι δικηγόροι, ενώ ανέστειλε την απεργία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Αλιβέρι όταν έγινε προσπάθεια να τεθεί σε λειτουργία μονάδα που για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας έδωσαν λαβή σε αντικρουόμενες πληροφορίες. Απεργοί της ΔΕΗ έκαναν λόγο για σειρά μικροεκρήξεων. Η διοίκηση της επιχείρησης αλλά και το αστυνομικό τμήμα Αλιβέριου διέψευσαν κατηγορηματικά ότι έγινε οποιαδήποτε έκρηξη. Στην ανακοίνωση της ΔΕΗ σημειώνεται ότι η διαδικασία για να τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός εξελίσσεται κανονικά. Πρακτορείο Τουρκικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ίδρυσε η Τουρκία με σκοπό να λάβει πιο συγκεκριμένη μορφή η συνεργασία μεταξύ της Άγκυρας και των τουρκόφωνων δημοκρατιών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Στο μεταξύ, στη Γεωργία, άγνωστοι ανατείναξαν γέφυρα που συνέδεε τη δημοκρατία αυτή με την Αρμενία, οι οποίες έχουν ανοιχτά μέτωπα με μουσουλμάνους. Άγνωστοι ανατείναξαν γέφυρα που συνέδεε την Αρμενία με τη Γεωργία, αποκόπτοντας τον εφοδιασμό της Αρμενίας από τη Ρωσία. Η καταστροφή της γέφυρας που βρισκόταν 40 χιλιόμετρα μακριά από την Τυφλίδα της Γεωργίας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για την Αρμενία που εφοδιαζόταν από τη Ρωσία μέσω της Γεωργίας αφού έχει αποκοπεί η εναλλακτική οδός μέσω του γειτονικού Αζερβαϊτζάν. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ οι Αζέροι βομβάρδισαν την περιοχή Ασκεράν με κανόνια που όπως λένε οι Αρμένοι οι Αζέροι τα έκλεψαν από το στόλο της Κασπίας. Στη Γεωργία ο πρόεδρος Σεβαρνάντζε επέριψε την ευθύνη στους μουσουλμάνους της Αμπχαζίας για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή παρά τη συμφωνηθήσα εκεχηρία. Η Γεωργία αλλά και η Αρμενία έχουν ανοιχτά μέτωπα με μουσουλμάνους. Η μεν Γεωργία με τους Αμπχάζιους αυτονομιστές, η δε Αρμενία με τους Αζέρους που διεκδικούν τον αρμενικό θυλακά του Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Πυκνά πυρά όλμων έπληξαν και πάλι το Σαράγεβο το περασμένο 24ωρο, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Μουσουλμανικής Προεδρίας της Βοσνίας ότι δεν θα πάρει μέρος στον δε νέο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών για το Ιουγκοσλαβικό που πρόκειται να αρχίσει την Παρασκευή στη Γενέβη. Συγκλονίστηκε και πάλι το Σαράγεβο από πυρά όλμων και αυτομάτων όπλων που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα και τουλάχιστον 32 να τραυματιστούν. Παραμένει αδιευκρίνηστο ποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές άρχισε πρώτη τα πυρά. Που άρχισαν πάντως όταν η Προεδρία της Βοσνίας ανακοίνωσε ότι δεν θα μετάσχει στο νέο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι Σέρβοι αλλά και αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τους Μουσουλμάνους ότι δεν διστάζουν να βομβαρδίσουν τις δικές τους θέσεις για να κερδίσουν τη διεθνή συμπάθεια. Εκπρόσωπος του ΟΗΕ κάλεσε τους Μουσουλμάνους και τους Κροάτες να θέσουν και αυτοί τα βαρέα όπλα τους υπό τον έλεγχο των Κιανόκρανων όπως έπραξαν οι Σέρβοι. Οι πολιορκημένοι κάτοικοι του Σεράγεβου ζουν όμως και μια άλλη τραγωδία, την απειλή να ξεσπάσει η επιδημία τύφου. Τα πρώτα κρούσματα τύφου αναφέρθηκαν την περασμένη εβδομάδα και οι γιατροί του Κεντρικού Νοσοκομείου του Σεράγεβου προειδοποιούν ότι μπορεί να ξεσπάσει μεγάλη επιδημία σε σύντομο διάστημα. Αμετάβλητος θα παραμείνει ο καιρός αυτή την εβδομάδα και το βοριαδάκι εξασθενεί. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Τζέννη Μπαλατσινού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βοριαδάκι που η ένταση στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνά τα 5 με 6 μπουφόρ και κανονική για την εποχή θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στους 28 με 32 βαθμούς, θα συνεχιστεί ο καιρός και το επόμενο διήμερο. Ιδιαίτερα στην Αττική, ηλιοφάνεια και καθαρή ατμόσφαιρα διατηρούνται και τις επόμενες μέρες, και οι βόρειοι ανέμοι που ήδη θα εξασθενήσουν δεν θα ξεπερνούν τα 5 μπουφόρ. Όσο και τη θερμοκρασία παραμένει αμετάβλητη με μικρότερη τιμή το πρωί γύρω στους 18 βαθμούς και μεγαλύτερη το μεσημέρι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη συννεφιά με το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη χωρίς όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός σημείωσε άνοδο κλείνοντας το Λονδίνο στα 346,25 δολάρια ιουγιά. Το δολάριο στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο είχε 124,30 γεν, 1,4865 γερμανικά μάρκα, 5,0350 γαλλικά φράγκα, 1,3160 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,8912 δολάρια. Η Μακάμπη του Τελαβίβ δεν πρόλαβε να έρθει στην ώρα της στη Θεσσαλονίκη και έτσι ο Άρης που είχε συντρίψει στον πρώτο αγώνα του διεθνούς τουρνουά που άρχισε χθες το Ιβανόφιλιο τον Πανιόνιο με 89-54 αναγκάστηκε να δώσει και δεύτερο αγώνα με αντίπαλο τον Ηρακλή τον οποίο και νίκησε 77-74. Και από τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Το μεσημέρι ήρθε στην Αθήνα από την Κύπρο η αποστολή του ΑΠΟΕΛ, αντιπάλου της ΑΕΚ στο κύπελλο πρωταθλητριών. Οι ακατάσκοποι αεκτζίδες. Πέντε μας υποσχεθήκατε. Εντάξει. Ο Γιάτσεκ Μοχ παραδέχτηκε πως η ΑΕΚ είναι το φαβορί για την πρόκριση, αλλά δήλωσε ότι θέλουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο φτωχοί ξαδέρφια. Και ελπίζω ότι κάποτε ομάδες 6-7 ομάδες από Κύπρο θα παίζουν πανελλήνιο πρωτάθλημα όπως ήταν παλιά. Και τότε θα είμαστε μαζί για πάντα. Με μπάλα είναι, θα προσπαθήσουμε. Έχουμε μεγάλη ψυχολογία εδώ πέρα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Ψυχολογία των παιχτών είναι πολύ καλή και ελπίζω να πάμε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.